έρχονται όλοι και περιφέρονται να έρθουν να κάτσουν και να ξεκινήσουν αυτή την ώρα, την τελετή συνάντηση της ανάμνησης. Είναι μια ώρα που θα θυμηθούμε πολλά πράγματα, θα αναλογιστούμε, θα αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει στο παρελθόν, αλλά πάνω απ' όλα θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να ξεχυλήσουν από ευγνωμοσύνη στον Θεό για έναν άξιο αδελφό, έναν άξιο εργάτη Του που άγγιξε και διακόνησε τις καρδιές μας. Το εδάφιο που θα ήθελα να καθοδηγήσει τις σκέψεις μας, το δειλινό αυτό, είναι παρμένο από την επί του όρους ομιλία όπου λέει ο Κύριός μας «Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσε των ανθρώπων, δια να είδωσι τα καλά σας έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα σας, τον εν της ουρανής». Είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε, να θυμηθούμε, να μιλήσουμε για τα αγαθά έργα που ο Θεός έκανε μέσω του αδελφού Μπιλ, ώστε η ώρα αυτή να είναι μια ώρα λατρευτικής δοξολογίας στον Πατέρα Του, σε εκείνον τον οποίον τον απέστειλε και τον οποίον υπηρέτησε με την ζωή Του. Θα ήθελα λοιπόν, καθώς θα ξεκινήσουμε, να ζητήσω τον αδελφό μας Γιάννη Κρεμίδα, καθηγητή του Βιβλικού Κολεγίου, να ανοίξει την ώρα μας με προσευχή και θα ζητήσω όλους μας να σηκωθούμε. Ας προσευχηθούμε πολύ καλά. Κύριε Θεέδων δυνάμεων, Άγιε, σώφε Θεέ της αγάπης και του βελαίους και των εκτιρμών. Σε σένα το Θεό πάσης παρηγορίας στεκόμαστε το δειλινό αυτό στην παρουσία Σου την Αγία, για να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή των Αγίων Σου Αγγέλων και Αρχαγγέλων και Δυνάμεων και των Αγίων Σου που είναι τώρα στη δόξα και θεωρούν τον αμνό, τον σφαγμένο, να πούμε ότι είσαι Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης, είναι ο ουρανός και η γη της δόξας Σου. Είσαι ο μόνος Όσιος, είσαι ο μόνος Άγιος και πολύτιμος ενώπιον Σου του Οσίου, είναι ο θάνατος των Οσίων Σου, τους οποίους με το αίμα του Σταυρού αγίασες και ξεχώρισες για σένα. Σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε για αυτή τη μοναδική ευκαιρία που μας δίνεις να βρεθούμε όλοι μαζί, συνηγμένοι στο όνομα του Χριστού, για να σου δώσουμε δόξα για τον αδελφό μας τον Μπιλ, τον οποίο μας χάρισες όλα αυτά τα χρόνια. Ένα διάκονο δικό σου, ένα δούλο του Ευαγγελίου, ένα δάσκαλο, ένα πατέρα, ένα παππού, ένα ποιμένα εκκλησίας. Έναν άνθρωπο που στάθηκε για σένα, υπηρέτησε τη βουλή σου. Καθώς τον σκεφτόμαστε, σου δίνουμε δόξα και ευγνωμοσύνη. Εσύ έδωσες, εσύ πήρες. Ή το όνομα του Κύριου ευλογημένο. Παρηγόρησε, παρακαλούμε, τις καρδιές μας. Δεν θλιβόμεθα, καθώς και οι λυπήμοι έχοντες ελπίδα. Έχουμε ελπίδα, έχουμε πατρίδα. Τα ονόματα των Αγίων Σου είναι καταγεγραμμένα εν βίβλο ζωής, στη βίβλο της ζωής του αρνίου, με το αίμα του αμνού του Θεού. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία την υπέρτατη και σε ευχαριστούμε στο Άγιο του όνομα. Αμήν. Να παραμείνουμε ορθοί, αν μπορείτε, όσοι χρειάζεται να κάτσετε να το κάνετε, να έρθουν, παρακαλώ, τα αδέλφια που θα παίξουν τη μουσική για να ψάλλουμε τον πρώτο ύμνο. Μπορούμε να βρούμε τους ύμνους στα έντυπα που υπάρχουν και έχουν μοιραστεί. Να πω με την ευκαιρία ότι όλη η τελετή και όλη η ώρα αυτή μεταδίδεται, αναμεταδίδεται ζωντανά μέσα από το ίντερνετ και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παρακολουθούν, ελπίζουμε. Η τρίτη στροφή λέει «Να καυχηθώ πια δεν μπορώ σε τίποτα δικό μου. Ημνώ μονάχα τον Χριστό, το φως και αρχηγό μου». Και πιστεύω πως αυτή είναι η ομολογία του αδελφού μας στην ώρα τούτη. Να ψάλλουμε λοιπόν, παρακαλώ, τον πρώτο ύμνο «Η αγάπη του Θεού για μας». Και παρακαλώ.
παρακαλώ, καθώς ψάλλουμε τον ύμνο αυτό, την αδελφή Ρεβέκα Λαζαρίδου, Στέργιο Νούσιο και ο αδελφός Γιώργος Βούτας να έρχεται εδώ μπροστά, γιατί δεν είστε πρώτη που θα μιλήσετε. Θα διαβάσουμε σποραδικά διάφορα γράμματα, διάφορες επιστολές, θα αναφερθούμε σε άλλες. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με μία που νομίζω ότι είναι η πιο, πώς να το πω, ζεστή και πιάνει την καρδιά και την ουσία όλου αυτού του πράγματος. Είναι γραμμένη από ένα ζευγάρι, Jim and Debbie Clifton, από μία εκκλησία από την Αριζόνα και λέει: ρωτούσαν κάποιοι τον Bill πότε θα φύγει από την Ελλάδα αφού τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντα απαντούσε: ήρθα με μία σαφή κλίση από τον Θεό. Θα φύγω όταν μου δώσει σαφή εντολή να κάνω κάτι άλλο. Τώρα ήρθε αυτή η σαφή κλίση. Εκείνος ήταν πιστός μέχρι το τέλος. Τον αγαπούσαμε και ήταν παράδειγμα για μας. Και νομίζω ότι αυτή η φράση είναι η καλύτερη εισαγωγή για όλα αυτά που θα ακούσουμε, όλα αυτά που θα υποθούν. Θα ζητήσω τρεις μαθητές. Τώρα μας βλέπετε όλους εδώ με άσπρα μαλλιά ή με λίγα μαλλιά και δεν ταιριάζει ο τίτλος μαθητής, αλλά όλοι είμαστε μαθητές και είναι σημαντικό να θυμόμαστε όλοι τις σχέσεις που είχαμε και τις αφετηρίες μας. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα τον αδελφό Στέργιο Νούσιο, ο οποίος ήταν ο πρώτος απόφοιτος του απογευματινού προγράμματος, νυκτερινού, έτσι. Τότε ήταν πιο μεγάλες ημέρες. Λοιπόν,
πριν ξεκινήσει το σχολείο, ξέρετε, βρισκόμαστε σε αυτόν τον θαυμάσιο χώρο εδώ πέρα που πραγματικά είναι εκπληκτικός και είναι σπουδαίο να θυμόμαστε τα άγουρα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια. Ο Στέλιος λοιπόν θα μας μιλήσει πρώτος, καθώς ξεκινούμε λίγο χρονολογικά τα πράγματα, μετά η αδελφή μας η Ρεβέκα η Λαζαρίδου που ήταν η πρώτη απόφοιτη στο Καστρί, όταν πρέπει να τσεκάρω και με τον Τζεφ και την κυρία Μάριου, μιλώ κάτι λάθος, όταν μεταφέρθηκε, όταν πια ξεκίνησε το σχολείο εκεί και μετά ο αδελφός μας ο Γιώργος ο Κούντας. Στο πρόσωπο του αδελφού μας Γιώργου θέλω να δείτε πάρα πολλούς εργάτες του Ευαγγελίου που ήδη μας βλέπετε να διακονούμε στην κηδεία του αδελφού Μπιλ. Εργάτες του Ευαγγελίου που αγγίχθηκαν και βγήκαν μέσα από το σχολείο, αγγίχθηκαν μέσα από τη ζωή του αδελφού Μπιλ. Οπότε δεν θα αναγγείλω, παρακαλώ με την σειρά να έρχεστε, αδελφέ Στέλιο. Λιγοστεύουν τα πρότυπα στην εποχή μας, ιδιαίτερα τα πρότυπα χριστιανών που τόση ανάγκη έχει η κοινωνία και η Εκκλησία του Χριστού. Ένα τέτοιο πρότυπο υπήρξε για μένα ο αδερφός μας Bill Baldwin. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, κυκλοφόρησε ανάμεσα στις εκκλησίες μας το νέο ότι είχαν έρθει Αμερικανοί Ιεραπόστολοι για να ξεκινήσουν ένα βιβλικό σχολείο, αφού παράλληλα θα μάθαιναν και τα ελληνικά. Σιγά σιγά μαθαίναμε τα ονόματά τους. Πρώτα γνώρισα τους Φρίζεν, γιατί ήταν το ζευγάρι που ήρθε στην εκκλησία που πήγαινα, μετά άκουσα για τους Baldwin και τους Hill. Το Σεπτέμβριο του 1973, μέσα στα πέτρινα χρόνια της δικτατορίας, ενώ η Χούντα είχε αρχίσει να κλονίζεται με τα γεγονότα της νομικής, μαθαίνω ότι αρχίζει το βιβλικό σχολείο στην περιοχή της Ομόνιας, στον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας της Μπενάνδρου, πίσω από το ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου. Θα ήταν βραδινά τα μαθήματα, Τρίτη και Παρασκευή, 5 μαθήματα κάθε μέρα, από αυτές, από τις 6 έως 10 το βράδυ. Μπορούσες να τα παρακολουθήσει και σαν ακροατής ή να δίνεις εξετάσεις για να πάρεις πτυχίο σε 4 χρόνια. Εγώ είχα τελειώσει τις σπουδές μου, το στρατό, έκανα καριέρα σε τράπεζα και είχα αραβωνιαστεί. Μόλις άκουσα για τα μαθήματα, κάτι μίλησε μέσα μου. Σπούδασες κατά κόσμο. Σπούδασε και το Θεό. Μάλιστα αποφάσισα να δίνω εξετάσεις για να αναγκάζομαι να διαβάσω. Η ποιότητα των μαθημάτων και των καθηγητών μου άνοιγαν τη δίψα για περισσότερο διάβασμα. Το βιβλικό σχολείο μου άνοιξε νέους κόσμους στη γνώση της γραφής, βάζοντάς με στο πλαίσιο των βιβλικών γεγονότων και αφηγήσεων, γνωρίζοντάς μου τον πλούτο των βιβλικών αξιών, των θεϊκών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων από πολλές πλευρές και προοπτικές. Η πνευματική μου ζωή αναβαθμίστηκε, κατανοώντας τα δώρα του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Και όλα αυτά, γιατί κάποιος νέος του Θεού από την Αμερική, ο Bill Baldwin, άκουσε το κάλεσμά του να έρθει στην Ελλάδα. Έμεινε πιστός στο κάλεσμα αυτό. Δούλεψε 2-8 ώρα τη μέρα σε οικοδομές για να τα καταφέρει. Και ήρθε με τη γυναίκα του τη Μάριον και το μικρό του μωρό το 1966 στην Ελλάδα. Από τα 4 χρόνια της φοίτησής μου θυμάμαι τους πυροβολισμούς στην Ομόνια μια Παρασκευή βράδυ του Νοέμβρη, τη βραδιά του Πολυτεχνείου που μας άφησαν να φύγουμε πιο νωρίς. Θυμάμαι τις εξετάσεις, θυμάμαι τη λήξη των μαθημάτων κάθε χρονιάς με γιορτή στο σπίτι των Baldwin και το περίφημο τραμπολίνο. Μέσα στα χρόνια που ακολούθησα, μετά το 1977 που τελείωσα, παρακολούθησα την οικογένεια του Bill. Στις κρύες αίθουσες και διαδρόμους στο Καστρί που έμεναν σαν οικογένεια με 4 μικρά παιδιά. Μετά στο Καπαντρίτη, τη συνάθρηση στο Καστρί που εξελίχθηκε σε εκκλησία των Βορείων Προαστίων και τώρα πέφτεις στο βιβλικό σχολείο στο Πικέρνι. Αυτό όμως που ξεχώρισα στη ζωή του Bill είναι ότι υπήρξε πρότυπο Ιεραποστόλου μαζί με τη Μάριον και τα παιδιά τους. Έμεινε πιστός στην κλίση του για την Ελλάδα. Έγινε Έλληνας, ταυτίστηκε με τους Έλληνες. Τα παιδιά του πήγαν δημοτικό και πέσει εκπαίδευση σε ελληνικά σχολεία. Και όλα παντρεύτηκαν Έλληνες. Ένα κομμάτι από το βιβλίο της Μάριον με έκανε εντύπωση και το μεταφέρω.
Καθώς κοιτάζω στο παρελθόν, βλέπω έναν ιερό ζευγάρι με ένα μωρό και απορώ πώς τόλμησαν να αναλάβουν μια τέτοια αποστολή σαν κι αυτοί, να ξεκινήσουν ένα βιβλικό σχολείο στην Ελλάδα. Και εγώ προσθέτω και την ίδρυση μιας εκκλησίας. Ο Μπιλ είναι τώρα στη δόξα, όπως το επιθυμούσε. Είναι μακάριος, γιατί πέθανε εν Κυρίω. Στη ζωή και το θάνατό του ταυτίστηκε με τον Παύλο, που λέει «Σε με το ζήν Χριστός, το ποθενήν κέρδος». Μπιλ και Μάριον, σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε για μας και την Ελλάδα. Σεπτέμβρης του 1980, όταν 12 νέοι και νέες φτάσαμε στο βιβλικό σχολείο. Ήμασταν οι πρώτοι μαθητές του ημερήσιου πλέον προγράμματος του βιβλικού σχολείου, μόλις είχε μεταφερθεί στο Καστρί. Είχαμε πάει εκεί, οι περισσότεροι από εμάς, με την ελπίδα και την προσδοκία να γνωρίσουμε καλύτερα τον Θεό, μελετώντας βαθύτερα το Λόγο Του, με σκοπό να Τον υπηρετήσουμε πιο αποτελεσματικά. Διευθυντής ήταν ο αδερφός Bill Baldwin. Θυμάμαι με πόση χαρά και ενθουσιασμό μας υποδέχτηκε. Από την πρώτη στιγμή μας κέρδισε όλους ο γλυκός του χαρακτήρας, το ήπιο και πράο πνεύμα του, η καλοσύνη του, η αγαθότητα της καρδιάς του, η ακεραιότητά του, το χιούμορ του. Τον αγαπήσαμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη του για τον Θεό, το πάθος του για τον Θεό. Θυμάμαι πολύ καλά μέσα στην τάξη που με πάθος μας δίδασκε για τη χάρη του Θεού, την ανεφόρον αγάπη του και αποδοχή του. Η καρδιά μου ρούφηξε όλες αυτές τις αλήθειες βαθιά μέσα μου. Πραγματικά ένιωσα ότι παρόλο που ήμουν παιδί του Θεού, τότε τον αγάπησα με όλο μου το είναι και αποφάσισα να ζήσω ολοκληρωτικά για Αυτόν. Θυμάμαι που μας έλεγε, ό,τι κάνετε, το βαθύτερο κίνητρό σας, το μόνο σας κίνητρο, να είναι η αγάπη σας για τον Θεό. Και έτσι προχωρήσαμε στη ζωή. Τον θυμάμαι ακόμα να μας λέει, η θεολογία, παιδιά, είναι το πιο πρακτικό μάθημα. Όταν γνωρίσουμε το χαρακτήρα του Θεού, τις ιδιότητες του Θεού, το ποιος είναι, τα σχέδιά Του για τη ζωή μας, τότε δεν μπορούμε παρά να ζήσουμε καθοριστικά, πρακτικά και ευλογημένα τη χριστιανική ζωή στην καθημερινότητά μας και να την ζήσουμε για τη δόξα Του. Τον ευχαριστώ γιατί πραγματικά οι αλήθειες αυτές με βοήθησαν πάρα πολύ. Ακόμα θυμάμαι να μας διδάσκει και να μας λέει ότι παιδιά μην αμφιβάλλετε ποτέ και πάντοτε να πιστεύετε στην αγαθότητα του Θεού. Όταν ήρθανε δυσκολίες στη ζωή μου και δοκιμασίες, αυτό με κράτησε. Θυμόμουν την αλήθεια αυτή του Λόγου του Θεού και έλεγα, «Ρεβέγαν, ο Κύριος είναι αγαθός. Ο Κύριος είναι αγαθός». Αυτό με κρατούσε και περίμενα με υπομονή, εισήγασα στην παρουσία του Θεού και περίμενα την έκφασή Του. Έχω πάρα πολλά να θυμάμαι από τον Κύριο Βίλ, όμως δεν έχω το χρόνο. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Θεό και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί ήταν για μένα ευλογημένο προνόμιο να γνωρίσω ένα τόσο υπέροχο άνθρωπο του Θεού. Πραγματικά υπέροχος χριστιανός, που για μας υπήρξε παράδειγμα. Με τη ζωή του, με τις πράξεις του, μας καλούσε στο να ακολουθήσουμε έτσι κι εμείς τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και την γλυκιά την κυρία Μάριον και τα παιδιά και όλη την οικογένεια, γιατί υπήρξατε παράδειγμα χριστιανικής ζωής για μας. Σας το λέω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστούμε για όλα, σας αγαπούμε πολύ και να είστε βέβαιοι ότι υπήρξατε, παίξατε σπουδαίο ρόλο στην προσωπική μου χριστιανική ζωή και πολλών άλλων. Ο Θεός να σας ευχαριστώ. Η Ρεβέκα ήταν στον όμιλο στη συντροφιά την όμορφη το 80. Εγώ πήγα το Σεπτέμβριο του 82.
Ο αριθμός ήταν επίσης 12. Και επειδή ήταν λίγος ο αριθμός, και πρωτοετής και δευτεροετής, ήμασταν μαζί. 15 Μαΐου του 82 παντρεύτηκα με τη Ρούλα και το Σεπτέμβριο του 82 βρέθηκα στο βιβλικό σχολείο στο Καστρί. Αν δεν έχει ο κύριος κάτι άλλο στην πορεία, αυτά τα δύο χρόνια, 82 με 84, ήταν τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου. Στο όποιο πνευματικό οικοδόμημα υπάρχει από το 79 μέχρι σήμερα στη ζωή μου, ο αξέχαστος Μπιλ, για μας πάντα ο κύριος Μπιλ, έβαλε πολύ δυνατά πνευματικά πετράδια. Μας έμαθε τη σημαντικότητα της χάρης του Θεού. Μας έμαθε να αναπαυόμαστε στη χάρη του Θεού. Μας έμαθε την ευλογία τη μεγάλη της πνευματικής μας θέσης εν Χριστώ Ιησού. Κάτι που εκτόξευσε τη ζωή μας. Ήταν, μάλλον θα αναφερθώ στην αγαπητή Μάριον, που σε ανύποπτο χρόνο σε μια εκδήλωση τότε, είχε πει κάτι που μου κάνει εντύπωση. Ξέρετε, όταν έναν άντρα τον εμπαινεί η γυναίκα του, σημαίνει ότι αυτός ο άντρας αξίζει πολύ. Και τότε η αγαπητή Μάριον είχε πει αυθόρμητα, Γιώργο, δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου άνθρωπο με τέτοια δίψα για τον Λόγο του Θεού. Και τότε ήταν ένας επισκέπτης ομιλητής, ο αξέχαστος κατσάρκας ο παππούς, ο Βασίλης, και άκουγε ο Μπιλ ότι μας είχε ενθουσιάσει και λέει η Μάριον, Γιώργο, ξυπνάω το βράδυ και ακούω δίπλα μου τον κύριο κατσάρκα. Άκουγε ο Μπιλ με τα παλιά συστήματα τον κύριο κατσάρκα. Βαθύστε ο λόγος, αλλά τόσο απλός, τόσο απλός και τόσο απίστευτα εκτεθειμένος σε εμάς. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν μόνιμα εκτεθειμένος και 100% διάφανος απέναντι σε εκείνον που αγάπησε με όλη του την ψυχή. Και αν είσαι διάφανος και εκτεθειμένος στον Κύριο, δεν φοβάσαι να εκτεθείς σε ανθρώπους, στα αδέλφια σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θες να πεις πάρα πολλά για ένα τέτοιον άνθρωπο και το πρόγραμμα να σε πιέζει τόσο ασφαλτικά. Τελειώνοντας, μου κάνει την τιμή ακόμα το βιβλικό σχολείο για πολλά χρόνια και τελευταία το κολέγιο, χρόνια τώρα να με καλεί να κάνω μια σειρά μαθημάτων για μια εβδομάδα. Και όταν από μακριά βλέπω αυτούς τους χώρους, δοξάζω τον Θεό, αλλά να σας πω κάτι. Σε εκείνες τις αίθουσες που μύρισε το πετρέλαιο στο Καστρί, που υπήρχαν τρία μονοσύλλαβα πνευματικά άνθη, Bill, Till, Hill, Till, Bill, Hill, ο κύριος Bill, έκανε αυτούς τους χώρους πνευματικά πεντάστερα ξενοδοχεία. Έκανε αυτούς τους χώρους πνευματικά Hilton, Μακεδονία Παλάς, Μεγάλη Βρετανία. Τι χαρά μέσα στο κρύο να πας να ακούσεις και να είναι η πρώτη ώρα. Λες Θεέ μου, θυμάμαι, δεν τα πήγαινα καλά εγώ με τα μαθηματικά. Και κάτι Δευτέρες να έχεις πρώτη ώρα μαθηματικά στο σχολείο. Συμφορά. Και να έρθει η ώρα, Δευτέρα, πρώτη ώρα, να έχεις εφεσίους τον κύριο Μπιλ. Να κατεβαίνει ο ουρανός κάτω. Δάσκαλε, αδελφέ μας Μπιλ, ένα πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα κάνουμε μία παρένθεση στην χρονική αυτή πορεία και κάτι που νομίζω ότι θα το εκτιμήσετε πάρα πολύ. Θα ζητήσω τα εγγόνια να έρθουν και κάποια από αυτά θα πούνε δύο λόγια. Το κάνουμε αυτό επειδή θέλουμε να έχουν άγχος, έτσι, να κάνουμε νωρίς-νωρίς την παρουσίαση αυτή. Οπότε θα ήθελα να τα ζητήσω να έρθουν. Καθώς έρχονται και μιας και είμαστε στην οικογένεια, θα ήθελα να διαβάσω δύο επιστολές που
δεν είναι σταλμένες από εκκλησίες ή οργανώσεις, αλλά είναι από μέλη της οικογένειας. Η πρώτη... Μην φοβάστε. Εγώ είμαι ο κακός εδώ που πρέπει να τα κάνω όλα να είναι στην ώρα τους. Έτσι με, ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι γραμμένο από τον Τζέρι, που είναι ο Μπατζανάκης, αν τα λέω σωστά, του αδελφού Μπιλ. Ήταν εδώ πέρα λίγο καιρό πριν και εγώ είχα την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Μάλιστα, να πω, όλοι το ξέρουμε τον κύριο Μπιλ και με τον κύριο Μπιλ χαιρόσου να διαφωνείς, ξέρετε. Αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του. Θυμάμαι λοιπόν η τελευταία κουβέντα του που μου είπε ήταν, μου έδωσε το καινούργιο βιβλίο. Μου λέει, Γιώτη, πάρε αυτό το καινούργιο βιβλίο. Ξέρω ότι θα διαφωνήσεις με πολλά από μέσα, λέει, αλλά δεν πειράζει, πάρτο. Λοιπόν, τώρα να το διαβάσουμε με πολύ περισσότερη προσοχή. Τότε γνώρισα και τον Τζέρι, ο οποίος γράφει, και θα διαβάσω ένα πολύ σύντομο ακόμα γράμμα πριν να αφήσουμε την ώρα για τα εικόνια. Το πάθος του Μπιλ για το Ευαγγέλιο, η αγάπη του για την οικογένειά του, η αφοσίωση και ο θαυμασμός του για την Μάριον και το πρωτοπόρο ιεραποστολικό του πνεύμα, το οποίο ποτέ του δεν δίστασε μέσα σε δεκάδες χρόνου να προχωρά, όλα ερχόντουσαν από μια καρδιά η οποία πολύ πριν είχε ανακαλύψει το πολύτιμο μαργαριτάρι, το ανεκτίμητο μαργαριτάρι. Και μια φράση από την αδελφή του Μπιλ, την Μπάρμπαρα Μαρκέ, αν και αναπαύομαι ότι ο Μπιλ βρίσκεται στην αγκαλιά, την γεμάτη αγάπη, αγκαλιά του πατέρα. Είμαι επίσης πολύ θλιμμένη, όπως είμαι σίγουρη και όλοι εσείς, για την απώλεια. Άφησε μια θαυμάσια παρακαταθήκη και θα μας λείψει όλους. Όλους εμάς που είχαμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε. Θα συνεχίσουμε με άλλες επιστολές, θα ήθελα όμως τώρα τα παιδιά, δεν ξέρω, θα πάρετε την πρωτοβουλία. Ο παππούς μου ήταν σίγουρα μεγάλη ενθάρρυνση για μένα και για πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται εδώ σήμερα το απόγευμα. Ήμουνα πάντα σίγουρος ότι θα κατέληγε στον ουρανό με πολλά βραβεία. Γιατί δεν πίστευα μόνο στο Θεό, αφιέρωσε όλη τη ζωή του, όλη την καρδιά του. Περπάτησε με αυτόν. Όταν άκουσα για το εγκεφαλικό που συνέβη, στεναχωρήθηκα και πολλές αναμνήσεις ήρθαν στο μυαλό μου. Αλλά σκέφτηκα ότι έζησα μια ευχάριστη ζωή περπατώντας με τον Θεό. Και μέχρι το τέλος της ζωής του είχε εκπληρώσει κάθε του επιθυμία, χωρίς να έχει μετανιώσει καθόλου για τον σκοπό που έζησε. Αποφάσισα να αφιερώσω τη δική μου ζωή στο Θεό, να τον ακολουθήσω και να πάω όπου μου πει αυτός, να κάνω αυτό που μου δίδαξε ο παππούς μου. Ο παππούς μου θα μου λείψει, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον τόπο που πάντα ανυπομονούσε να φτάσει, στον τόπο που η χάρη του Θεού θα τον δικαιώσει. Πριν 2 χρόνια περίπου, είχα πάει σε ένα ιεραποστολικό ταξίδι και στην ομάδα που είχαμε οργανώσει, ένα από τα άτομα ήταν και ο παππούς μου. Και θυμάμαι μια Κυριακή, όπου κήρυτε σε μια εκκλησία, ότι έκανε το κήρυγμα και έβλεπε όλα τα πλήθη από κάτω να ζητοκραυγάζουν σε κάθε πρόταση που έλεγε. Στη Τανζανία ήταν το ταξίδι. Και θυμάμαι πόσο χαρούμενος ήταν και με τα κηρύγματα, αλλά και όταν βοηθούσαμε να ιδρύσουμε την εκκλησία εκεί πέρα που είχαμε πάει. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως ακόμα και σε τέτοια ηλικία είχε ζήλο για το έργο και το θέλημα του Θεού. Και όχι πουδήποτε, αλλά στην Αφρική. Και αυτό βέβαια δεν ήταν το μόνο που έκανε στη ζωή του, αλλά έκανε χιλιάδες ακόμα.
ίδρυσε εδώ πέρα το βιβλικό σχολείο, βοήθησε και στην ίδρυση της Εκκλησίας της Πεύκης. Και θυμάμαι κάθε φορά που ήθελα να πάω σε κάποιο ταξίδι, αυτός και η γιαγιά μου ήταν πάντα τους πρώτους πρόθυμους που ήθελα να με βοηθήσουν. Και όχι μόνο εμένα, αλλά ακόμα και φίλους μου. Και έτσι βλέποντας πόσο ο παππούς μου έχει ζήσει τη ζωή του, αυτό που έχω μάθει από αυτόν και αυτό που έχω πάρει απόφαση είναι να μην σπαταλήσω τη ζωή μου σε ανούσια πράγματα, αλλά να ζήσω όπως έζησε και εκείνος, για τη δόξα του Κυρίου. Και αν και θα μου λείψει, σίγουρα τώρα είναι πιο ευτυχισμένος από μένα. Σίγουρα περνάει καλά εκεί που είναι. Βλέποντας τον παππού μου και κοιτώντας το παράδειγμά του, θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω κάτι τέτοιο. Όπως τον έβλεπα και περνούσαν τα χρόνια, έλεγα θέλω να κάνω κι εγώ κάτι παρόμοιο. Γιατί τον έβλεπα χαρούμενο, έκανε καλά τη δουλειά του, έβλεπα που δίδασκε παιδιά και τους μάθανε πράγματα, ζωή για τον Χριστό. Επίσης, τώρα που πεθάνει, θα μου λείψει βέβαια, αλλά βλέποντας πόση χαρά έχει φέρει στη γιαγιά μου, πόσο χαμογελαστή είναι, πάντα όταν είναι μαζί, χαμογελαστή, γελάει. Τώρα πια που έχει φύγει, θα είναι δύσκολο. Βέβαια, που μου λείπει, θα έχει πεθάνει και θα είναι χαρούμενος. Γι' αυτό βρίσκω, βέβαια, που θα μου λείψει. Επειδή είναι εκείνος χαρούμενος, θα κάνω και το καλύτερό μου να είμαι και εγώ επίσης χαρούμενη. Ευχαριστώ. Γεια σας, μισό λεπτό. Θα ήθελα εγώ να τονίσω μια διαφορετική πλευρά του παππού μου, που, εντάξει, προς έπληξη μερικών είναι η αθλητική του μεριά. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, ο παππούς μου ήταν πρωταθλητής στην μπάλη στο Τέξας. Επίσης ήταν πρωταθλητής και στο Άρμε Πικοντό και το άρχισαν και πολλοί κατά δύσεις. Είχε το τραμπολίνο του το φημισμένο που ξέρουν όλοι και το άρεσε πάντα να κάνει τα ακροβατικά του με τα χέρια και όταν ήμασταν μικροί μας εντυπωσίαζε πάντα με αυτά. Μέχρι και τις τελευταίες του μέρες δεν σταματούσε να αθλείται, ακόμα έκανε τζόγκινγκ μέχρι τις τελευταίες του μέρες. Θυμάμαι όταν είχα πρωταρχίσει το κολύμπι κι εγώ, με είχε πάρει πιο πέρα ένα βράδυ και μου είχε δώσει συμβουλές για τον αθλητισμό. Και από τότε τον έβλεπα με άλλο μάτι. Γιατί ξαφνικά είδα έναν αθλητή μπροστά μου που μπορούσε να με συμβουλέψει μέσα από αυτά που γνώσα. Τα αποτελέσματα του αθλητισμού φαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η αποφασιστικότητά του, η επιμονή του, η δύναμη και ο έλεγχος που είχε. Χωρίς αυτά δεν θα είχε πετύχει τίποτα. Αυτά τα χρησιμοποίησε όλα ο Θεός για να ευλογήσει τόσο κόσμο. Όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπουμε είναι χάρη σε αυτά που έμαθα από τον αθλητισμό. Κάθε αθλητής όμως, μετά από πολλούς αγώνες, περιμένει πώς και πώς αυτό το καλοκαιράκι και είναι το μήνα της διακοπές. Τις μέρες ξεκούρες που θα απολαύσει την επιτυχία του. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω από τον Τιμόθεο. Αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα. Έτρεξα το δρόμο ως το τέλος. Φύλαξα την πίστη. Τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης που μόνο με αυτό θα ματαμίσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Τέλος, ήθελα να κλείσω με μια παράγραφο που πιστεύω εκφράζει όλη την οικογένεια αυτή τη στιγμή. Παππού, έζησε μια γεμάτη ζωή. Πάλεψες σκληρά, δημιούργησες κάτι υπέροχο και με τη ζωή σου άγγιξες τόσους ανθρώπους. Είμαι περήφανος που μπορώ να κουβαλάω το όνομά σου στην πλάτη μου, όπως είναι και όλα τα αδέρφια μου και τα ξαδέρφια μου. Ξεκουράσου, ξέροντας ότι άφησες πίσω μια σπουδαία κληρονομιά με τον αγώνα σου. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα και αυτά τα λόγια είναι ίσως τα πιο ηχηρά και τα πιο δυνατά που θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Θα πάμε λιγάκι ξανά πίσω στο ταξίδι και
Θα διαβάσω πριν καλέσω τον αδελφό Bob Till να έρθει για να πει και αυτός μέσα από την καρδιά του ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα να διαβάσω τρεις επιστολές, κάποια τμήματα από δύο και μια τρίτη ολόκληρη. Είναι από συνεργάτες οι οποίοι στάθηκαν κοντά στον αδελφό Bill και στην Μάριο στο ξεκίνημα όλης της υπόθεσης και όλης της διαγωνίας τους. Το πρώτο είναι από τον John Friesen, ο αδελφός μας ο Στέλιος έκανε ήδη μια αναφορά, μια παράγραφο. Ο Bill έφυγε, αλλά έζησε καλά. Ο στόχος του ήταν να ευχαριστήσει τον Κύριο που αγαπούσε και το έκανε. Έτρεξε τον καλό αγώνα και κάλυψε μεγάλη απόσταση. Άφησε τα ίχνη του στην Ελλάδα. Μας λείπει ήδη. Η παρέα του ήταν απολαυστική. Δεν ξέρω πώς θυμόταν όλα εκείνα τα ανέκδοτα, αλλά γελούσαμε ιδιαίτερα από τον τρόπο που τα έλεγε. Ήταν προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να ξοδέψουμε πολλά χρόνια μαζί στην Ελλάδα. Ήταν ένας πραγματικός άνδρας. Αντιμετώπιζε τη ζωή με θέρμη, όρεξη και αυθορμητισμό. Θυμάμαι κάποτε που μου είπε αστειευόμενος ότι η φιλοσοφία του για την ζωή ήταν «Προχώρα τώρα και μετανιώνεις αργότερα με την άνεσή σου». Καλό αυτό. Μερικά τμήματα από μία επιστολή από τον αδελφό Δημοσθένη Κατσάρκα. Είχα το προνόμιο να το γνωρίσω πριν πολλά χρόνια, λίγο μετά την άφηξή του εδώ στην Ελλάδα. Με είχε εντυπωσιάσει ακόμη από την πρώτη στιγμή ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε όραμα, που τον χαρακτήριζε μια πίστη βαθιά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που και μόνο η συνάντηση μαζί του ήταν αδύνατο να σε αφήσει ανεπηρέαστο. Είχα την αίσθηση ότι μιλούσα με έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην αποστολή που του είχε αναθέσει ο Θεός και ήταν πρότιμος να θυσιάσει και να θυσιαστεί για την εκπλήρωσή της. Προσωπικά, χαιρόμουν ιδιαίτερα κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να συναντηθώ, να κουβεντιάσω και να συνεργαστώ με τον Bill Baldwin. Ήταν ο άνθρωπος που ήξερε να εργάζεται αποδοτικά για τον Χριστό, χωρίς να του κακοφαίνεται αν χρειαζόταν πότε να μένει στο παρασκήνιο. Ο Bill Baldwin είναι ένας από τους λίγους ανθρώπους που ξέρω που είδαν πριν φύγουν από αυτόν τον κόσμο να πραγματοποιείται πληρέστατα ο οραματισμός τους. Το βιβλικό κολέγιο που λειτουργεί σήμερα στο Πικέρνι είναι ο καρπός των αγώνων του που ο Κύριος έστεψε με απόλυτη και ευλογημένη επιτυχία. Θα ήθελα, για να μην σας κουράζω με ανάγνωση, να ζητήσω τώρα τον Bob να έρθει και μετά θα διαβάσω, μετά που θα ακούσουμε από τον Till, θα διαβάσω το γράμμα του Hill. Ήταν αυτό πραγματικά το ανέκδοτό μας. Έτσι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας φέρω πολλούς χαιρετισμούς από τον πρόεδρο της Ιεροπροσελής μας, που ήθελα να έρθει, αλλά με διάφορες διάφορες ευθύνες δεν μπορούσε και γι' αυτό που έστειλε και για μένα είναι μεγάλο προνόμιο να μοιραστούν λίγα λόγια για τον Bill. Θυμάμαι τα χρόνια εδώ είχαμε αρκετές, όχι αρκετές, πολλές θεολογικές συζητήσεις. Πάντοτε ο Bill είπε τι σημαίνει αυτό το ράφιο, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα και πάντοτε είμαστε έτοιμοι να έχουμε μία συζήτηση. Και μερικές φορές ομολογώ, δεν συμφωνήσουμε με όλα τα πράγματα όπως είπε ο Γιώργης. Αλλά μέσα στην καρδιά του Bill, μεγάλη καρδιά που ήθελε να ξέρει τον Κύριο, να οπωσδήποτε ήξερε τον Λόγο του Θεού. Ήθελε να κάνω τα πράγματα του Θεού και αυτό είναι η καρδιά του. Και μερικές φορές φωνάξουμε, είπαμε διάφορα πράγματα για τον Κύριο, για τον Λόγο του Θεού, αλλά πάντοτε ο Bill είχε μια μεγάλη καρδιά για τον Κύριο και για τον Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα για μένα, για τα χρόνια εδώ. Θα μας λείψει ο Bill. Έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό. Αλλά τώρα ξέρουμε, λατρεύει τον Κύριο
και όπως είπατε, οπωσδήποτε τώρα ξέρει βιβλική θεολογία. Είναι η ώρα. Δεν υπάρχει θέμα. Και γι' αυτό θέλω δοξάζω τον Κύριο για την ευκαιρία που είχα εδώ με τον Μπιλ και τις ώρες που περάσουμε και δόξα τω Θεώ, εμείς έχουμε μέλλον. Ο Μπιλ έχει μέλλον και γι' αυτό δοξάζουμε τον Κύριο. Ευχαριστώ. Ξέρετε, πολλές φορές αυτό που ίσως το θεωρούμε κοίταξε κάποιος πως είναι πεισματάρης ή πως με πάθος. Κοιτάξτε το θέμα ποιο είναι. Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλοί από εμάς κάποια πράγματα τα έχουμε βάλει σε δεύτερη θέση. Και λέμε, εμένα τώρα δεν αξίζει να χαλάμε την καρδιά μας για αυτά. Δεν είναι πράγματα που δεν είναι σημαντικά για σένα. Πολύ εύκολα μπορείς να πεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά όταν είναι κάτι πολύ σημαντικό για σένα, τότε και θα διαφωνήσεις και θα επιμείνεις. Και νομίζω αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του κύριου Μπιλ που πρέπει να θυμηθούμε και να δοξάσουμε τον Θεό και να μιμηθούμε έτσι ότι πίστευε πράγματα για θέματα που τον ένοιαζαν. Και ίσως εμείς κάποια πράγματα λέμε δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά γι' αυτόν χάθηκε ο κόσμος. Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου. Η αλήθεια, το σωστό. Δοξάζουμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα διαβάσω και την επιστολή από τον αδελφό Bob Hill και θα ήθελα να παρακαλέσω τον αδελφό Κωστή Κουτσόπουλο, τον αδελφό Σεραφείμ και τον αδελφό Αλέπο Καραλαμπίδη να έρθουν εδώ για να κερδίσουμε χρόνο για να μιλήσουν αμέσως μετά. Ευχαριστώ τον Θεό για το προνόμιο που είχα να γνωρίζω, να ζω και να εργάζομαι με τον Bill Baldwin πάνω από 42 χρόνια. Ήρθε στην Ελλάδα 4 χρόνια πριν από μένα και ήμασταν αφιερωμένοι στους ίδιους στόχους, ακόμη πριν συναντηθούμε. Είχαμε αρκετές διαφορές, αλλά ήταν μερικά πράγματα που είχαμε κοινά. Ένα ήταν μια αγάπη για τον Θεό και τον Λόγο Του και μια επιθυμία να Τον διακηρύττουμε. Ένα άλλο ήταν η πεποίθηση της αποστολής του Θεού. Καθώς πέρασαν τα χρόνια, περάσαμε αρκετές δύσκολες καταστάσεις και είχα την ευκαιρία να δω τον Μπιλ στην ζωή και όχι μόνο στη θεωρία. Τα παιδιά του ήταν μερικά χρόνια μεγαλύτερα από τα δικά μας και πολλές φορές αναρωτιόμουν πώς να τα μεγαλώσω. Στον Μπιλ και τη Μάριον βρίσκαμε ένα καλό πρότυπο γονέων που ήταν χρήσιμο για μας καθώς αντιμετωπίζαμε την πρόκληση της πειθαρχίας και ανατροφής των δικών μας παιδιών. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον άκουσα να κηρύττει. Βρισκόμασταν σε μια μικρή εκκλησία σε ένα χωριό της Κατερίνης. Καθώς εξηγούσε το Λόγο του Θεού, παρατήρησα να ακτινοβολεί το πρόσωπό του με την παρουσία του Θεού. Και αυτό με εντυπωσίασε βαθιά. Στο ίδιο ταξίδι, διαπίστωσα και μερικά από τα μοναδικά του χαρακτηριστικά και τα εκτίμησα. Είδα ότι ήταν άνθρωπος πεποίθησης και αφιέρωσης. Ήξερε τι ήθελε ο Θεός να κάνει και ήταν αποφασισμένος να το κάνει, έστω και αν θα του κόστιζε. Ήταν αποφασιστικός και όταν πίστευε ότι τον καλούσε ο Θεός να κάνει κάτι, δεν το αμφισβητούσε καν, αλλά έπρεπε να το κάνει. Είχε μια θερμή αγάπη για τον Ιησού Χριστό και μια μεγάλη επιθυμία οι άλλοι να κατανοήσουν την χάρη του Θεού. Ήθελε οι άνθρωποι να έχουν προσωπική εμπειρία με τον Θεό όπως την είχε βιώσει ο ίδιος. Εκτός από την επιθυμία να συμμεριστεί τον Χριστό με τους ανθρώπους, το άρεσε να μιλάει για τη θεολογία. Μερικές φορές δεν μπορούσα να καταλάβω το βάθος του, αλλά δεν κουραζόταν ποτέ να εξηγεί τα βαθύτερα νοήματα της Αγίας Γραφής. Ο Μπιλ αγαπούσε την οικογένειά του και δαπανούσε τον εαυτό του για αυτούς. Ο Μπιλ ήταν τολμηρός, ήταν διατεθειμένος να κάνει βήματα στο άγνωστο, αρκεί να ήταν σίγουρος ότι ακολουθούσε το Θεό. Μάριον, Τζεφ, Τζένι, Τζόι και Κιμ, σύζυγοι και παιδιά, χαίρομαι που είχαμε την ευκαιρία να επηρεαστούμε από τη ζωή αυτού του μοναδικού ανθρώπου του Θεού. Οι προσευχές μας είναι μαζί σας καθώς αντιμετωπίζετε και επεξεργάζεστε το πένθος με την αναχώρησή του από κοντά μας. Ξέρουμε ότι ο Θεός τον οποίον αγαπούσε θα σκουπίσει τα δάκρυά σας. Ξέρουμε ότι αξιοποιείτε την χάρη του Θεού που τόσο χαρακτήριζε τη ζωή του συζύγου πατέρα παππού σας. Θα λείπει σ' όλους μας, αλλά θα θυμηθούμε με μεγάλη χαρά το παράδειγμα που άφησε για μας με την εμπιστοσύνη, υπακοή και αγάπη για τον Θεό. Το παράδειγμά του
ας μας εμπνεύσει να ζούμε και να τιμούμε το Θεό. Ροβέρτος Χίλ, συνεργάτης. Εκτός από το βιβλικό κολέγιο, ο αδελφός Μπιλ με την αδελφή Μάριον επίσης έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο ξεκίνημα και στο στερέωμα και στην πορεία της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας της Πεύκης. Έτσι λοιπόν τώρα θα ανοίξουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι όμορφο άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της τάξης να είναι επίσης και άνθρωποι της Εκκλησίας. Άνθρωποι της έδρας και της θεολογίας να είναι επίσης άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν την Εκκλησία του Χριστού και σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της παρουσίας στην Ελλάδα το έκαναν αδιάλειπτα, αλλά τα τελευταία χρόνια με έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και ευλογημένο τρόπο στην Εκκλησία της Πεύκης. Θα ζητήσω λοιπόν τρεις ανθρώπους από την Εκκλησία της Πεύκης, τον Κωστή Τσόπουλο που είναι πρεσβύτερος, συνεργάτης, μετά τον αδελφό Σεραφείμ που καταλαβαίνω ήταν μέσα από τη διακονία του αδελφού Μπιλ που ήρθε στην γνώση, τη σώζουσα γνώση του Κυρίου, και μετά τον αδελφό μας τον Αλέκο τον Χαραλαμπίδη να μοιραστούν κάτι από τη δική τους εμπειρία. Συχνά με ρωτούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό τι εκφράζει ή τι εκπροσωπεί. Τι εκφράζει και τι εκπροσωπεί η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Πεύκης ή, όπως ήταν γνωστά παλιά, των Βορείων Προαστίων. Η απάντησή μου είναι, ήταν πολύ απλή, εύκολα κατανοητή και κυρίως απίστευτα σύντομη. Ο Μπιλ Μπόλγουιν. Και αυτό γιατί ο Μπιλ έβαλε τα θεμέλια και έκτισε την Εκκλησία αυτή μέσα από τέσσερις συγκεκριμένους άξονες που η Εκκλησία αυτή ακολουθεί. Δηλαδή, η θεολογία, η έμφαση στη διασκαλία του Λόγου του Κυρίου, ο τρόπος λατρείας και ο ιεραποστολικός προσανατολισμός είναι τα πιστεύω του Μπιλ που μετουσίωσε σε λειτουργία της Εκκλησίας μας την Πεύκη. Ο πρώτος άξονας, δηλαδή η θεολογία της Εκκλησίας, αναφέρεται σε αυτό που εγώ, ως μη θεολόγος, ονομάζω ο μέσος δρόμος της σωτηρίας. Δηλαδή η Εκκλησία πιστεύει ότι η σωτηρία μας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά ούτε στην απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου, αλλά ούτε και στον απόλυτο προορισμό. Ο Θεός ευλόγησε τον Μπιλ όχι μόνο να μεταγγίσει αυτή την άποψη σε πολλούς πιστούς, αλλά να μπορέσει να γράψει ένα κείμενο με τις απόψεις του, που σύντομα και πιστεύω από μεριά του Πρεσβυτερίου θα εκδοθεί τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, για να καθοδηγεί όλους μας τώρα που ο Μπιλ βρίσκεται στην παρουσία του Δημιουργού του. Ο δεύτερος άξονας αφορά την έμφαση στη διδασκαλία. Στην Εκκλησία μας η διδασκαλία γίνεται μέσα από τα κυριακά σχολεία, αλλά και μέσα από τα μηνύματα του Άγγωνα, που έχουν σκοπό η διδασκαλία να δίνει πνευματική τροφή στους αδελφούς που εκκλησιάζονται. Ο Μπιλ ευτύχησε να δει το γιο του τον Τζεφ, έναν από τους αρτιότερους κήρυκες που διαθέτει η ελληνική ευαγγελική κοινότητα, θα μπορούσα να πω αν δεν ήταν και άλλοι κήρυκες εδώ, ο καλύτερος κήρυκας που έχει η ευαγγελική κοινότητα, αλλά όπως ξέρετε πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Αλλά το γεγονός είναι ότι τελείωσε ο χρόνος. Τουλάχιστον γλίτωσα από τη θεολογία, ας το πάθω στο Τζεφ, δεν με πειράζει. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι ο Μπιλ ευτύχησε να δει το γιο του να ακολουθεί πιστά αυτή την επιθυμία του. Ενώ και ο ίδιος μέχρι τέλους δίδασκε με μεθοδικότητα και λεπτομέρεια το Λόγο του Κυρίου στο Κυριακό Σχολείο των Ενηλίκων. Ο τρίτος στόχος είναι η υμνοδία. Στην Εκκλησία μας χρησιμοποιούνται όλα τα μουσικά όργανα που μας έχει δωρήσει ο Κύριος, συμπεριλαμβανομένου και των τρανς. Γιατί ο Κύριος μας, όπως πίστευε ο προϊστός μας Μπιλ, μας έδωσε εντολή να υμνούμε και να τον δοξάζουμε όπως η Αγία Γραφή ορίζει, δηλαδή ενείτε τον με τύμπανο και χωροστασία, ενείτε τον με χορδές και όργανα. Η πρακτική αυτή
που αντιμετώπισε, πρέπει να πω, αρκετές αντιδράσεις όταν πρώτο εφαρμόστηκε στα Βόρεια Προάστια, χάρη στη σταθερή προσήλωση του Μπιλ, που και αυτό το θεωρούσε ζήτημα ζωής και θανάτου θεολογικού, έχει επεκταθεί και σε άλλες εκκλησίες και μην παραξενευτείτε αν κάποια στιγμή δείτε τα drums να ηχούν ακόμα και στην πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία, θυμίζοντάς μας τη συμβολή ενός φωτισμένου και πιστού χριστιανού όπως ο Μπιλ. Το ιεραποστολικό έργο αποτελεί ένα βασικό οραματισμό της Εκκλησίας και υπάρχει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της. Η προσήλωση του αδελφού μας στην κατεύθυνση αυτή έχει ήδη αρχίσει να καρποφορεί. Έχει ξεκινήσει ένα ιεραποστολικό έργο με ταξίδια στη Τανζανία και η οικογένεια της Εκκλησίας μας, του Αλέκου Χαραλαμπίδη, ετοιμάζεται να μετακομίσει εκεί. Ο προϊστός μας, ως νέος 74 ετών, ευτύχησε να βοηθήσει σε ένα από τα ταξίδια αυτά. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς ο Μπιλ κατάφερε να δώσει αυτή τη δυναμική, να δώσει αυτή την πνοή, να δώσει αυτές τις κατευθύνσεις στην Εκκλησία μας. Όλοι όσοι γνωρίσετε τον Μπιλ Γκόλντουιν θα έχετε καταλάβει ότι επρόκειτο για έναν ράο, χαμηλών τόνων και συνενετικό άτομο. Αλλά οι αρετές αυτές, πρέπει να σας πω, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί το παγόβουνο που παρέσυρε όλους και τα πάντα ήταν η βαθιά του πίστη ότι η απάντηση σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε δυσκολία βρίσκεται στο λόγο του Κυρίου, ο οποίος πρέπει να εφαρμόζεται καθολικά και απαράκλητα. Αυτή η αιμονή του στην Αγία Γραφή γαλούχησε όλους μας την Εκκλησία, δεν επιδεχόταν εξαιρέσεις, ακόμα και αν επρόκειτο για συγγενείς, φίλους, συνεργάτες, ανώτερους ή και υφιστάμενους. Αδελφοί, σε όσους από εμάς είχαμε την ευκαιρία να υπηρετήσουμε μαζί του στο Πρεσβυτέριο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Πέφτης, υπήρξε μια μεγάλη ευλογία, γιατί οι συνεδριάσεις του Πρεσβυτερίου ήταν πάντοτε ένα μάθημα υπακοής στον Κύριό μας, καθώς και μια εντολή πως ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι για τη δόξα του Κυρίου μας. Ο Μπιλ, σε μερικούς από εμάς που λίγο ψυχούσαν όταν τα οικονομικά ή άλλα προβλήματα της τοπικής μας εκκλησίας φέρνευαν, απαντούσε με προσευχή και αιμονή στο λόγο του Κυρίου. Στον πνευματικό μας Πατέρα, στον αδελφό μας σε Χριστό και στο συμπρεσβύτερό μας, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον του Κυρίου, οφείλουμε να του πούμε, όπως άλλωστε και ο ίδιος μας το είχε ζητήσει, ότι χαιρόμαστε που είναι στη δόξα και έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με τον Δημιουργό του. Παρόλα αυτά όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι με το προσωρινό αποχωρισμό του μας λείπει η καθοριστική παρουσία του, η ήρεμη καθοδήγηση, ο ορθός λόγος του και κυρίως η βαθιά πίστη του. Μας λείπει, αδελφέ Μπιλ, το υπόδειγμα του πραγματικού χριστιανού που υπήρξες για όλους μας και που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε. Γιατί υπήρξες πράγματι ένας δυναμικός οραματιστής, ένας ακούραστος αγωνιστής, ένας αξεπέραστος δάσκαλος, ένα πρότυπο ιεραποστόλου και ένας πραγματικός ηγέτης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού και Σωτήρα μας. Από όλους τους συμπρεσβύτερους, τους διακόνους και όλα τα μέλη της Εκκλησίας της Πέφτης, με ένα στόμα σου λέμε, Μπιλ, καλή αντάμωση. Καλησπέρα σας, αδελφοί. Ήταν Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010. Στο νέο κτίριο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Πέφκης. Εκείνη την ημέρα συνόδεψα τη σύζυγό μου στην εκκλησία και παρέμεινα για λόγους ευγένειας. Δεν είχα ιδιαίτερο πνευματικό ενδιαφέρον. Τίποτα δεν έδειχνε τι θα ακολουθήσει. Πως θα άλλαζε ριζικά η ζωή μου. Στον άγωνα ανέβηκε ο αδελφός Μπιλ. Το μήνυμά του
είχε όπως πάντα και ευαγγελιστικό περιεχόμενο. Απευθυνόταν σε όλους, αλλά και προσωπικά σε μένα, όπως κατάλαβα αργότερα. Μεταξύ άλλων μας είπε, «Ο Χριστός πήρε τη θέση μας πάνω στο Σταυρό και όποιος πιστέψει σε Αυτόν θα έχει σωτηρία, θα ξαναγεννηθεί από το Άγιο Πνεύμα και θα έχει ζωή αιώνια». Την ώρα του κηρύγματος, καθόμουν ακριβώς πίσω από τον νεαρό που χειριζόταν το βίντεο προβολέα. Ο αδερφός Μπιλ έκανε σήμα σε αυτόν με το δίκτυο του χεριού του. Το άλλο χέρι. Με το δίκτυο του χεριού του για να αλλάζει τα εδάφια που προβάλλονταν στον πίνακα. Ταυτόχρονα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ούτε εκείνος, ούτε εγώ, έμοιαζε με αυτή την κίνηση σαν να πυροβολεί ξανά και ξανά και ξανά προς το μέρος μου, μέχρι που έκανε σκόνη το τείχος της λογικής μου που υψηνόταν γύρω και εμπόδιζε τον Χριστό να μπει στη ζωή μου και στην καρδιά μου. Όταν τελείωσε το κήρυγμα, ο αδερφός Μπιλ ζήτησε να προσευχηθούμε και προέτρεψε όσους δεν ήταν ακόμα με τον Χριστό να τον δεχτούν στην καρδιά τους, να ξαναγεννηθούν. Υπάκουσα στην προτροπή του. Ζήτησα από τον Χριστό να έρθει στην καρδιά μου, να με λυτρώσει, να με ξαναγεννήσει. Δεν προλάβα να τελειώσω. Αστραπιαία κατακλείστηκα από συναισθήματα συντριβής και απελευθέρωσης. Ένιωσα συγκλονισμένος και ξέσπασα σε λυγμούς. Γεννιόμουν ξανά από το Άγιο Πνεύμα. Πέρασα αρκετή ώρα μέχρι να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Όταν κατέβηκε από τον Άβωνα ο αδελφός Μπιλ, τον πλησίασα και του είπα τι μου είχε συμβεί. Το πρόσωπό του φωτίστηκε και με ένα πλατή χαμόγελο μου απάντησε καθησυχαστικά. «Ξέρω, ξέρω, μην ανησυχείς». Αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε. Από εκείνη τη στιγμή ήμουν πνευματικό του παιδί και αδελφός σαν Χριστό, γεγονός που το χαιρόταν πάρα πολύ. Θα θυμάμαι πάντα με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τον αδελφό Μπιλ, που ο Θεός τον χρησιμοποίησε να με φέρει κοντά του. Στη συνέχεια με βοήθησε να αυξηθώ πνευματικά όταν παρακολούθησα τα μαθήματα του Κυριακού Σχολείου για Μεγάλους, όπου διδάσκει ο ίδιος με πολύ αγάπη. Ήταν πάντα πρόθυμος να απαντήσει σε κάθε ερώτημα και απορία μου με γνώμονα τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Μου λείπει ο πνευματικός μου πατέρας, αλλά από την άλλη είμαι χαρούμενος. Θα σας μεταφέρω τα λόγια του μια Τετάρτη, μια εβδομάδα πριν από τότε που αρρώστησε, στην εκκλησία της Πέφυγης. Μας είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, «Αδελφοί μου, αν αρρωστήσω βαριά, μην προσευχηθείτε για μένα να το ξεπεράσω, να γίνω καλά. Θα είναι καλύτερα για μένα να είμαι μαζί με τον Κύριο». Και τώρα είναι μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να μας χαροποιεί όλους. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για όσο μας τον χάρισες πάνω στη γη. Σε ευχαριστώ, αδελφέ μου, Μπιλ, για όλα. Καλή αντάμωση. Σε δύο λεπτά μου λέει ο Γιώτης να πω μια σχέση 20 χρόνων. Δοξάζω τον Κύριο γιατί μου έδωσε στη ζωή μου και μου έφερε στη ζωή μου τον αδερφό Μπιλ, τον Κύριο Μπιλ, όπως τον αποκαλούσα. Και η ζωή του, το παράδειγμα του, άλλαξε τη δική μου τη ζωή. Η πρώτη μου επαφή με τον Κύριο Μπιλ ήταν όταν πήγα στο βιβλικό σχολείο, στο Καστρί τότε, σαν συντηρητής, και αυτός ήταν σαν διευθυντής τότε. Τα 8 χρόνια που ήμουν στο βιβλικό σχολείο, δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή που να υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα σχέσης μεταξύ μας, σε οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε κατά τη διάρκεια αυτής όλης της σχέσης και της συνεργασίας. Τον Κύριο Μπιλ ποτέ δεν τον αισθάνθηκα σαν διευθυντή, αλλά πάντοτε ήταν σαν φίλος, σαν συνεργάτης, σαν αδελφός, σαν πνευματικός πατέρας. Η μόνη διαφωνία που είχαμε μαζί του στα χρόνια αυτά του βιβλικού σχολείου ήταν ότι επέμενε να παρακολουθήσω μαθήματα θεολογίας. Και του λέγω, όχι, εμένα η χριστιανική ζωή είναι πρακτική, δεν έχω σχέση με τη θεολογία. Όχι, θα παρακολουθήσεις. Τελικά υπέκυψα και παρακολούθησα κάποια μαθήματα θεολογίας και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, γιατί με ωφέλησαν. Και είχε δίκιο ο κύριος Μπιλ.
Δοξάζω τον Κύριο γιατί ο Κύριος Μπιλ έπαιξε έναν μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου να πάμε στην Τανζανία. Ο Κύριος Μπιλ καθημερινά μας μιλούσε και η φλόγα του και ο πόθος του ήταν για την Ιεραποστολή και ότι πρέπει να πάμε σε όλα τα έθνη να κηρύξουμε τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν η ζωή του και το παράδειγμα του ήταν αυτό που με έσπρωξε για να πάρω την απόφαση να πάω στην Τανζανία. Και έχω να ωφεληθεί να ομολογήσω ότι μας έλεγε συνεχώς και το αποθανήν κέρδος. Ναι, το αποθανήν κέρδος για αυτόν και για τον ουρανό, αλλά για μένα όχι. Γιατί ο κύριος Μπιλ έφυγε, είναι ευτυχισμένος εκεί που είναι, αλλά εγώ έχω πρόβλημα. Μου λείπει. Μου λείπει η αγάπη του, μου λείπει η προσευχή του και η ενθάρρυνση του. Ψάλλουμε έναν ακόμη ύμνο, νομίζω είναι κατάλληλη ώρα τώρα και θα σηκωθούμε να το ψάλλουμε. Θα έχουμε, απλά για να ξέρουμε την πορεία του πράγματος, θα έχουμε να ακούσουμε ορισμένες επιστολές ακόμη και δύο-τρεις ακόμη αδελφοί να μιλήσουν. Μετά όμως νομίζω θα είναι η ώρα πια που θα μας μιλήσει ο αδελφός Τζεφ και θα δούμε ένα σύντομο βίντεο πριν κλείσουν. Οπότε θα σας παρακαλέσω να σηκωθούμε, να πάρουμε το έντυπο αυτό στα χέρια μας για να πούμε τον δεύτερο ημνό. Δεν μπορώ για την αγάπη λόγια να βρω τη θεϊκιά. Αυτός μια επιστολή. Θα ήθελα απλά να αναφέρω διάφορες επιστολές που σε στάλησαν στην οικογένεια, στο σχολείο, στην Εκκλησία της Πεύκης, από την τοπική σύνοδο Νοτίου Ελλάδος, από την Εκκλησία, την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Θεσσαλονίκης, από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Νικαίας, από τις Ελληνικές Ευαγγελικές Εκκλησίες στη Λευκωσία και στη Λάρνακα, από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Βέρειας. Εκεί ο αδελφός μας ο Σταύρος, ο Δελιάνης, που είναι ποιμένας, λέει σε μια παράγραφο το αντίκτυπο της σποράς του παραδείγματος. Όχι, αυτό είναι άλλο. Θα σας διαβάσω κάτι άλλο που γράφει ο Σταύρος, που νομίζω είναι ενδιαφέρον. Από την Ευαγγελική Εκκλησία, Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία από το Λος Άντζελες, ο Σωτήρης Οπούκης υπογράφει, ένας ακόμη μαθητής του κύριου Μπιλ, από την Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία
την Β' Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία από το Πρεσβυτέριο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Κατερίνης, και αυτό που έψαχνα, που έγραψε ο Σταύρος, το οποίο τώρα κάπου... Α, εδώ είναι, το βρήκα. Έτσι τον θυμάμαι με την αγαθή ενθύμηση του παιδιού στα τέλη της δεκαετίας του 1970 να επισκέπτεται συχνά μαζί με μέλη της οικογένειάς του την τοπική μου εκκλησία της Χαλκίδας για να κηρύξει και να δάξει το Ευαγγέλιο. Οπότε είναι και αυτό νομίζω μια ωραία αναφορά. Τρία αδέλφια που ο καθένας αντιπροσωπεύει κάτι, ο αδελφός ο Γιάννης ο Ρούσος, ελάτε αδελφέ, από τους πρώτους συνεργάτες, αλλά επίσης δύο λόγια και εκ μέρους της αδελφότητας της Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Μετά ο αδελφός του Φώτης Ρωμαίος θα διαβάσει μια επιστολή από τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο, και ο αδελφός Γιώργος Γούδας μια επιστολή από την Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, και μετά θα καλέσω εγώ τον Νέτζερ. Με τον αδελφό Μπιλ, καταρχήν είναι κουμπάρος μου, διότι με πάντρεψε πριν 45 χρόνια. Και εγώ δεν φοιτησα βέβαια στο βιβλικό σχολείο, αλλά υπάρχουν και μερικοί καθηγητές οι οποίοι κάνουν φροντιστήρια εκτός του σχολείου. Και έτσι σε μένα, σε όλα αυτά τα 45 χρόνια, μου έκανε πολλά φροντιστήρια εκτός ωραρίου, στις δυσκολίες μου, στα προβλήματα. Πολλές φορές τον έπαιρνα, ιδιαίτερα από την αρχή που αρχίσαμε το έργο του Θεού εκεί στην Κόρινθο, όταν είχα δυσκολίες ή όταν είχαμε κάποιο θέμα, το ανταλλάσσαμε τις απόψεις. Προσπάθησα να βρω μέσα από την Αγία Γραφή κάποιο παράδειγμα που να του μοιάζει. Και έχω να πω το εξής κομμάτι που ο Κύριος μου έδωσε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, 9 κεφαλαίο 19, που λέει το εξής: «Ενώ ήμουν ελεύθερος από όλους, σε όλους σκλαβώθηκα. Στους Ιουδαίους σαν Ιουδαίους, στους άνομους σαν άνομους χωρίς να είμαι άνομος, στους Πεντηκοστιανούς ως Πεντηκοστιανός, στους Ευαγγελικούς σαν Ευαγγελικός. Ένα, προκειμένου να σωθούν οι πάντες». Και μάλιστα, Μάριον, μου έκανε εντύπωση το εξής στο τέλος που λέει εκεί, γιατί πώς τα έχει ο Θεός φτιάξει. Είχες παντρευτεί ένα πρωταθλητή, όχι box που είπαν προηγουμένως, γιατί στη συνέχεια λέει, δεν ξέρετε, λέει, ότι πολλοί τρέχουν στο στάδιο, ένας λαμβάνει το βραβείο. Έτρεξε όλη τη ζωή, είναι πρωταθλητής, μέσα στο πνευματικό χώρο, βοήθησε εμένα, εκ μέρους σε μένα, την Τζορτζίνας που είσαστε φίλες όλα αυτά τα χρόνια, της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου, της Αδελφότητας Μαθητών, Αδελφότητας Εκκλησιών Πεντηκοστής Ελλάδας, που είμαι αντιπρόσωπος και γραμματέας. Ευχόμαστε κάθε παρηγοριά από τον Κύριο, ο Κύριος να ενισχύει, και μέχρι να φτάσουμε στον ουρανό θέλουμε να είμαστε πάντα κοντά, ο Κύριος να ευλογήσει. Κράτοντας την ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια εκ μέρους της όμορφης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Νέας Ζωής σε όλη την οικογένεια, καθώς επίσης από όλους τους συνεργάτες της AMG International, Jeff, κυρία Μάριον, παιδιά. Διαβάζω το γράμμα από τον Πανελλήνιο Ευαγγελικό Σύνδεσμο. Η κοινότητά μας οφείλει πολλά στην άκμη διακονία και συνεργασία για πολλές δεκαετίες στην πατρίδα μας, που την έκανε δική του πατρίδα, ο Bill Baldwin. Επένδυσε μεγάλο μέρος της ζωής και διαγωνίας του στη χριστιανική εκπαίδευση και ήταν ένας από τους κύριους ανθρώπινους παράγοντες που ο Θεός χρησιμοποίησε για την ίδρυση του Ελληνικού Βιβλικού Κολεγίου. Μπόρεσε να δει τους καρπούς της διακονίας του, καθώς ένας μεγάλος αριθμός από τους ποιμένες και τους εργάτες των εκκλησιών μας είχαν το προνόμιο να φοιτήσουν στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο. Επίσης, πρόσφερε πολύτιμη και πολύχρονη ποιμαντορική διακονία σε διάφορες εκκλησίες της κοινότητας εδώ στην Αθήνα και ιδιαίτερα στην Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Πεύκης. Ήταν ένας ηγέτης υπηρέτης με βαθιά γνώση του Λόγου του Θεού, που ενθάρρυνε με το παράδειγμά του και την πολιτεία του την ενότητα, την κοινή δράση
και τη συνεργασία της Ευαγγελικής Κοινότητας της πατρίδας μας με μοναδικό τρόπο και ευλογημένα αποτελέσματα. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια, στους συνεργάτες στο Ελληνικό Βιβλικό Κολέγιο και όλη την αδελφότητα της τοπικής εκκλησίας Πεύχης, ζητώντας από το Θεό κάθε παρηγοριάς να σταλάξει το βάλσαμο της παρηγοριάς Του στις καρδιές σας. Ο αποχωρισμός θα είναι προσωρινός, αλλά η προσδοκία της συνάντησης στη μέρα του Κυρίου θα γεμίζει με ενθάρρυνση τις καρδιές μας. Για τη Συντονιστική Επιτροπή του Πανελλήνιου Ευαγγελικού Συνδέσμου, ο Δέσιμος Αντώνης Χαραλάμπους και Φώτης Ρωμαίος ως γραμματέας. Εκτός κειμένου, θα πρέπει να κάνω μια εξομολόγηση, Τζεφ, που δεν μπορεί να την κλειτώσετε. Ο αδελφός Μπιλ είχε ορισμένα ελλείμματα. Δεν μπόρεσε να κατακτήσει με την τεξανή γλωσσική προφορά του ορισμένα πράγματα εδώ ελληνικά. Και πρέπει να ομολογήσω ότι εμείς ως μαθητές είχαμε τον πειρασμό που γινόταν συχνά πραγματικότητα να του κάνουμε ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με λέξεις όπως η χάρη, όπως το χάρισμα, όπως η χαρά, στις οποίες ξέρετε πως απαντούσε. Θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι το τέλος της ζωής του δεν κατόρθωσε ίσως να προφέρει καλά τη λέξη «κάρι». Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχω συναντήσει κανέναν άνθρωπο που την έζησε σε τέτοιο βαθμό με την αδελφότητα, με την οικογένεια, με όλους τους ανθρώπους. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Προς την οικογένεια του αείμνηστου Bill Baldwin, τη συγγένεια, το διδακτικό προσωπικό του Βιβλικού Κολεγίου στο Πικέρμιν και την ολομέλεια της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Πεύχης. Αγαπητοί μας αδελφοί, με μεγάλη θλίψη τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Γενικής μας Συνόδου πληροφορηθήκαμε την αναχώρηση για τη δόξα του αξέχαστου αγαπητού αδελφού και δασκάλου μας Bill Baldwin. Με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο Θεό, η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο αξέχαστος αδελφός μας στην κατάρτιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των εν ενεργεία λειτουργών της. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 3 από τα 5 μέλη της τωρινής Επιτροπής της Γενικής Συνόδου μαθήτευσαν, εμπνεύστηκαν και πλούτησαν την πνευματική τους ζωή και εμπειρία από την αφιέρωση, το ζήλο, την ταπείνωση, την πιστότητα, την καθαρότητα και τη βιβλική γνώση του αγαπητού αδελφού Bill. Ο Bill Baldwin και η οικογένειά του αποτέλεσαν και αποτελούν παραδείγματα του γνήσιου ιεραποστολικού πνεύματος και της γνήσιας κλίσης εν Χριστώ. Αγάπησαν την Ελλάδα μας, ταυτίστηκαν με την πατρίδα μας και άφησαν τη δική τους πνευματική σφραγίδα στην πορεία της εκπαίδευσης ενός μεγάλου αριθμού τόσο εργατών του Ευαγγελίου, όσο και πολύ περισσότερων στελεχών. Η Επιτροπή μας, αναγνωρίζοντας τη θαυμαστή χάρη στη ζωή του μεταστάντος τη δόξα αδελφού μας, εκφράζει τα βαθιά συλληπιτήρια στην αγαπημένη του σύζυγο Μάριον, στα 4 παιδιά του και σε όλα του τα εγγόνια, όπως και στην ευρύτερη συγγένεια. Ευχαριστούμε τον Θεό για το ευλογημένο πέρασμα του αξέχαστου αδελφού μας Bill όλα αυτά τα χρόνια από την πατρίδα μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μένει ζωντανός όχι μόνο στη δική σας μνήμη και καρδιά, που αυτό είναι σίγουρο, αλλά και στη μνήμη και στην καρδιά όλων μας. Ως Εκτελεστική Επιτροπή ανακαλούμε τα ευλογημένα λόγια του Αποστόλου Παύλου και ανεπιφύλακτα τα ταυτίζουμε με τη ζωή και την εμπειρία του αδελφού μας, διότι σε μέν το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος Φιλιππισίους 1:21. Ήθ ο Πατέρας των ηκερμών και ο Θεός κάθε παρηγοριάς να παρηγορεί και να στηρίζει τις ψυχές σας και να διατηρεί αυξανόμενη τη ζωντανή ελπίδα της αντάμωσης με τον αγαπημένο σας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και δάσκαλο Bill Baldwin. Με την εν κυρίω αγάπη για την Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, ο πρόεδρος Γιώργος Γρούδας, ο γραμματέας Δημήτρης Νίκης. Πολύ γρήγορα να πω ότι έχουν έρθει επιστολές από πολλά άλλα σημεία
αναφέρομαι στην αδελφή Λάιλα Κοσμάδης, μια καλή φίλη από τα πρώτα βήματα, από την Αγάπη, την Χριστιανική Κίνηση Αγάπης, επίσης από εκκλησίες από την Αυστραλία, από τον αδελφό Τάκη Μανέτα και από την εκκλησία στην Μελβούρνη. Όμως, καθώς ερχόμαστε κατά κάποιο τρόπο προς το τέλος της τελετής αυτής, θα ήθελα να πω το εξής. Ακούστηκαν πολλά πράγματα σημαντικά που έκανε ο κύριος Μπιλ και αναφέρθηκε ότι είδε την εκπλήρωση των οραμάτων του, των οραματισμών του, και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω, τουλάχιστον μιλώντας για τον εαυτό μου και φαντάζομαι εκφράζω κι άλλους, ότι όσο σημαντικό και να είναι το θέμα αυτού του σχολείου και της συγκρότησής του, όσο ευλογημένο τώρα με τα ντράμς θα χαλάσουμε είναι αυτό που έγινε στην Πεύκη, η πιο σημαντική παρακαταθήκη, την οποία νομίζω από τον ουρανό θα βλέπει και θα νιώθει περήφανος, είναι η οικογένειά του. Είναι ότι όλα τα παιδιά του είναι με οικογένειες χριστιανικές που αγαπούν τον Κύριο, εργάζονται για Εκείνον, και όχι μόνο τα παιδιά του, αλλά και η επόμενη γενιά, τα εγγόνια του. Αυτό νομίζω είναι αξιοζήλευτο. Και πιστεύω ότι καμαρώνει ιδιαίτερα το γιο του, τον αδελφό μας τον Τζεφ, που απαντώντας τον αδελφό Κωστή, πρέπει να σας πω ότι κατεβάζω και ακούω τα κηρύγματά του σχεδόν κάθε εβδομάδα. Έλα, Τζεφ. Πρώτα απ' όλα θέλω από καρδιάς, εκ μέρους της μητέρας μου και όλης της οικογένειας, να ευχαριστήσω όλους σας για την αγάπη σας και για τα καλά σας λόγια. Τις τελευταίες μέρες λαμβάνουμε μηνύματα από παντού και οι γλυκές αναμνήσεις όλων σας αθρηστικά πλημμυρίζουν τις καρδιές μας. Και ο πατέρας μας ανεβαίνει στην εκτίμησή μας καθώς φεύγει. Άγγιξε περισσότερες ζωές από ό,τι φανταζόμασταν. Έσπαιρνε καλοσύνη προς όλους, όλη του τη ζωή, και αυτές τις μέρες νιώθουμε κάτι από αυτή την καλοσύνη να επιστρέφει σε εμάς με τα δικά σας καλά λόγια. Βέβαια, καθώς ακούμε όλα αυτά τα καλά λόγια για τον πατέρα μου, νιώθουμε όλη η οικογένεια την ανάγκη να πούμε εφθαρσώς αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλους εσάς. Ο πατέρας μου είχε και αδυναμίες. Θέλω να το πούμε αυτό, διότι θα το έλεγε πρώτα ο ίδιος. Θα έλεγε πως ό,τι καλό συνέβη στη ζωή του, οφειλόταν στη χάρη του Θεού. Να σας πω 2-3 αδυναμίες του πατέρα μου. Πρώτα απ' όλα το πείσμα. Δεν άλλαζε γνώμη εύκολα. Πόσα χρόνια είχα μαθητές στο βιβλικό κολέγιο να μου κάνουν παράπονα για τα quiz του πατέρα μου. Πόσες φορές το συζήτησα μαζί του. Δεν άλλαζε. Πόσες φορές μαλώσαμε για μια θεολογική του άποψη. Επέμενε. Πόσες φορές είπαμε να μην προτείνει πάντα τον ίδιο ύμνο. Τα ουράνια αναγγέλουν στην ώρα του μετά το δείπνο. Δεν έκανε πίσω ούτε μια φορά. Μπορώ να τον φανταστώ τώρα να λέει «Προσπαθήσατε, αλλά δεν με νικήσατε». Το κράτησα μέχρι το τέλος. Και το κράτησε μέχρι το τέλος ότι τα ουράνια αναγγέλουν τη δοξασμένη Ανάσταση του Κυρίου μας και των ακολουθών του. Δεν άλλαζε ο παπάς. Είχε απίστευτο πείσμα, μεγάλη αδυναμία αυτό, αλλά και μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη που φτιάχνει και ορίζει μια ζωή. Διότι όταν ήταν έφηβος και μέσα από μια δασκάλα σε μια συμμελέτη κυριών άκουσε το Ευαγγέλιο, άκουσε ότι ο Χριστός είχε πεθάνει για τις αμαρτίες του, το πίστεψε και δεν έκανε πίσω ποτέ. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Έτσι θα ζήσουμε. Και όταν κάποτε σπούδαζε να γίνει πολιτικός μηχανικός και ένιωσε την κλίση του Θεού πάνω στη ζωή του να τον υπηρετήσει, αυτό ήταν. Τελείωσε. Τελείωσαν και οι άλλες σπουδές. Και ο πατέρας του μπορεί να του είπε αρχικά να τις πληρώσεις μόνος σου αυτές τις άλλες σπουδές, τη θεολογία. Αυτό μπορεί να τον πόνιασε, αλλά δεν άλλαξε. Και όταν του είπαν κάποιοι ότι δεν μπορεί να παντρευτεί την Μάριον γιατί δεν ταιριάζανε, και είχαν δίκιο, εκείνος κανόνισε να παντρευτούν το συντομότερο δυνατόν και να μείνει μαζί της μια ζωή. Για να αποδείξει ότι ακόμα και αυτοί που δεν ταιριάζουν μπορούν να ταιριάξουν. Και όταν του μπήκε αυτή η ιδέα ότι θα υπηρετούσε το Θεό στην Ελλάδα και ότι θα ιδρυόταν ένα βιβλικό κολέγιο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Είχε λάβει τις εντολές του. Δεν τον σταμάταγες με τίποτα. Ο στόχος ήταν εν όψη. Ήρθε στην Ελλάδα και εντός 4 ημερών είχε γραφτεί σε μαθήματα για να μάθει την ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά έπρεπε να πάνε σε ελληνικά σχολεία. Η ταύτισή του έπρεπε να είναι απόλυτη.
δεν είχε καθόλου υπομονή με τις ιεραποστολικές προσπάθειες μικρής διαρκείας, του τύπου «θα πάω να δω πώς είναι και αν μ' αρέσει θα κάτσω». Για εκείνον η απόφαση ήταν σαφής πριν καν πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα το 1966, όπως κι αν ήταν αυτός ο άγνωστος τόπος, ό,τι κι αν θα του συνέβαινε. Τον είχαν εμπνεύσει βιβλία όπως της Ελίζαβεθ Έλιοτ μέσα από τους λαμπρούς πυλώνες. Ό,τι κι αν συνέβαινε λοιπόν σε αυτόν τον άγνωστο τόπο, ο τάφος του θα ήταν εδώ, στην Ελλάδα. Σήμερα γιορτάζουμε το πείσμα του, γιατί έκανε αυτό ακριβώς που είχε πει ότι θα κάνει. Το πόσες φορές και από πόσες συνθήκες απογοητεύτηκε όταν προσπαθούσαν να ιδρύσουν το βιβλικό σχολείο, η σύλληψη του, η οικονομική του υποστήριξη, η έβρεση κτηρίου, όλα ήταν περιπέτειες πίστης. Ήμουν 15 χρονών, ένας έφηβος που γκρίνιαζε, που ο μπαμπάς του τον έβαζε τα απογεύματα να κουβαλάει χώμα και να το στρώνει στην αυλή στο Καστρί. Και να αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να το κάνω εγώ όλο αυτό. Δεν μπορούσα να δω αυτό που έβλεπε ο πατέρας μου. Αλλά ήταν και πολλοί άλλοι τότε που δεν το βλέπανε. Όταν είχε σταλεί μια ανιχνευτική επιστολή σε εκκλησία στην Ελλάδα για τη δημιουργία ενός βιβλικού σχολείου, οι απαντήσεις, οι θετικές, ήταν ελάχιστες. Κι όμως ο ίδιος το έβλεπε. Και ας φαινόταν τρελός στους γύρω του. Επέμενε με πείσμα και μαζί με τους συνεργάτες του το έφεραν εις πέρας και το παρέδωσαν σε άλλα χέρια. Το ίδιο και με την Εκκλησία των Βορείων Προαστίων, νυν Πεύκης. Η επιμονή του σε δύσκολες ώρες ήταν εντυπωσιακή. Σε κάποιες στιγμές όπου η Εκκλησία αντιμετώπιζε προβλήματα, θυμάμαι που αγχωνόμουν και δυσκολευόμουν να κοιμηθώ τα βράδια. Εκείνος βέβαια έδινε τις μάχες του την ημέρα, αλλά το βράδυ κοιμότανε κανονικότατα. Όπως ο Χριστός στο πλοιάριο. Ήξερε ποιος ήταν, ήξερε τι πίστευε, ήξερε σε ποιον πίστευε και δεν είχε άγχος. Αμετακίνητος βράχος, μια σταθερά στη ζωή μας, ένα σημείο αναφοράς. Ναι, λοιπόν, ο πατέρας μου είχε αυτή την αδυναμία, το πείσμα. Αλλά αυτό το πείσμα, αφιερωμένο στο Θεό, μεταλλάχθηκε σε επίμονη πίστη που έφερε καρπού ευλογίας. Είχε και άλλο ένα έλλειμμα, το ανέφερε ήδη ο αδελφός Φώτης, ως ιεροκήρυκα και σκεφτόμαστε πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο. Τη γλώσσα. Δεν μπόρεσε ποτέ να μάθει τέλεια ελληνικά και ποτέ δεν κατάφερε να δαμάσει το ελληνικό χ. Δεν μπορούσε να ακούσει τη διαφορά μέσα στο κάπα και στο χ, προσφέροντας έτσι άπειρη διασκέδαση στους μαθητές του, με την κάρη. Υπέμεινε πολλά πειράγματα, ακόμα και από εμάς ως παιδιά που ήμασταν στο δημοτικό σχολείο, που ξέραμε καλύτερα ελληνικά από αυτόν. Αλλά δεν τα βάλε ποτέ κάτω. Και αν σας έλεγα ότι ποτέ δεν τον πλήγωσαν τα πειράγματα, θα ήταν ψέμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν ήμουν μικρός, είχε το γραφείο του στο δωμάτιό μου. Για κάθε του ομιλία, καθόταν, θυμάμαι, με τον σπιτονικοκύρη μας, τον κύριο Δουρέκα, είναι ο γιος του και η σύζυγός του εδώ, με τις ώρες για να του διορθώνει τα ελληνικά του στα κηρύγματά του. Ποτέ δεν έπαψε να αγωνίζεται να μάθει αυτή τη γλώσσα. Δεν το κατάφερε το χ. Ήταν μια δυναμία. Μια δυναμία που ίσως θα σε έκανε να πει «Επιστρέφω στη χώρα μου, μπορώ να κηρύττω στη δική μου γλώσσα». Αλλά δεν μπορούσε αυτή η αδυναμία να αναιρέσει την κλίση του Θεού στη ζωή του. Την κλίση του Θεού να είναι στην Ελλάδα με αυτόν τον σκόλοπα. Άλλη μια δυναμία του πατέρα μου. Δεν ήταν διπλωμάτης. Ο πατέρας μου δεν ήξερε από διπλωματία και πολιτική. Ήταν αυτό που ήταν. Αν το είπε ο Θεός, θα το κάνουμε. Τελείωσε. Βρήκα πολύ παλιά αλληλογραφία του με τον Bob Evans, τον ιδρυτή και διευθυντή της Ιεραποστολής, που κάποτε όταν είχε προκύψει ένα πρόβλημα, του γράφει με μια δόση χιούμορ ο Evans το εξής. «Πιλ, θα έλεγα ότι η έλλειψη διπλωματίας είναι μάλλον η μεγαλύτερη σου αδυναμία». Από μια άποψη ήταν αλήθεια. Ο πατέρας μου δίδασκε θεολογία. Αλλά δεν τη δίδασκε μόνο, τη σκεφτόταν, τη ζούσε, τη συζητούσε διαρκώς. Ακόμα και όταν οι άλλοι είχαν όρεξη να μιλήσουν για κάτι άλλο. Ίσως να ήταν και το μόνο θέμα που τον ενδιέφερε πραγματικά. Μπορούσε να συγκρουστεί σε θεολογικά θέματα, αλλά αυτό δεν άλλαζε τη στάση του απέναντί σου. Υπήρχαν ορισμένα θέματα που τον απασχολούσαν ιδιαίτερα και έχω σκεφτεί πολλές φορές γιατί επέμενε σε όλα αυτά. Με τόση θέρμη. Εάν διαφωνούσατε μαζί του θεολογικά, να ξέρετε ότι δεν ήσασταν οι μόνοι.
αλλά ελπίζω σήμερα να κατανοήσετε την ειλικρίνεια των προθέσεών του. Πίσω από αυτή τη μαχητικότητα βρισκόταν μια έντονη ανησυχία να μπορούν οι άνθρωποι να γνωρίσουν εκείνες τις αλήθειες που είχαν σφραγίσει τη δική του ζωή. Για παράδειγμα, στον πατέρα μου δεν άρεσε πάρα πολύ αυτός ο εντός εγωγικών οικουμενικός χριστιανισμός όπου όλοι οι καλοί χωράνε. Σήμερα δεν σας τα λέω αυτά για να σας πω αν είχε δίκιο ή όχι, αλλά για να σας εξηγήσω πώς το σκεφτόταν. Όταν άκουγε για άλλους χριστιανούς που ήταν κάπως πιο χαλαρά χριστιανοί, έλεγε το εξής: ο Χριστός όταν μπήκε στη ζωή μου, τα σύντριψε, τα άλλαξε όλα. Συνεπώς δεν μπορούσε ο πατέρας μου να φανταστεί ή να αποδεχτεί έναν πιο χαλαρό χριστιανισμό που αποτελεί απλά μια παράδοση, που προσθέτει κάτι στην αισθητική της ζωής. Για τον πατέρα μου τέτοιος χριστιανισμός δεν υφίσταται. Για τον πατέρα μου υπάρχει μόνο ο βασιλιάς Χριστός που εισβάλλει στη ζωή εκείνου που πιστεύει, δίνει άφεση αμαρτιών και αλλάζει τα πάντα. Δεν θα μπορούσε κανείς να τον πείσει για κάτι διαφορετικό, διότι ο ίδιος ήξερε ποιος ήταν πριν και ποιος ήταν μετά την εισβολή του Χριστού στη ζωή του. Κάτι άλλο το πίστευε πολύ βαθιά ήταν η αφιέρωση στο Θεό και την Ιεραποστολή. Δεν μπορούσε να ανεχτεί την Εκκλησία ως Εκκλησία που απλά κοιτάζει να πληρώνει το ρεύμα, το τηλέφωνο και το νερό. Σε τέτοιες περιπτώσεις έλεγε «παίζουμε Εκκλησία». Τεκμήριο γνησιότητας της Εκκλησίας για εκείνον ήταν η Ιεραποστολική δράση. Και πίστευε ότι ακόμα κι αν ο τόπος σου έχει μεγάλη ανάγκη από εργάτες, πρέπει να είσαι πρόθυμος κάποιος να τους στείλεις αλλού, διότι το όραμα του Θεού είναι παγκόσμιο και πρέπει και εσύ να μπεις στη λογική αυτή την παγκόσμια. Αλλιώς η Εκκλησία γίνεται ένα κλαμπ που απλά εξυπηρετεί τους θαμώνες του. Συνεπώς η Ιεραποστολή ήταν στην καρδιά του πατέρα μου, γι' αυτό ήταν φίλος στενός με τον Κώστα το Μακρύ. Και ήταν μεγάλη χαρά του όταν ξεκίνησε το Ιεραποστολικό Συνέδριο στη Λεπτοκαριά. Και στην Πέφκη το Πρεσβυτέριο μπορεί να το επαληθεύσει ότι προωθούσε διαρκώς την υποστήριξη των Ιεραποστολών. Και πρέπει να το πω ότι πολύ συχνά στο παρασκήνιο έβγαζα την τσέπη του χρήματα να βοηθήσει άτομα που μπαίναν στο Ιεραποστολικό έργο. Και όταν ήρθε αυτή η στιγμή που οργανωνόταν αυτό το ταξίδι στην Τανζανία και γινόντουσαν και υπήρχαν δυσκολίες για να οργανωθεί, ξαφνικά ο πατέρας μου μας ανακοινώνει μια ωραία πρωία, πριν 2 χρόνια ήταν αυτό, πηγαίνω κι εγώ, χωρίς εμβόλια, χωρίς τίποτα, πηγαίνω. Για να κουβαλάω κι εγώ μαζί τους. Και αυτό ενέπνευσε άλλους και βλέποντας τον Αλέκο το Χαλαμπίδη να έχει αυτή τη φλόγα, ήταν σαν ο πατέρας μου να έλεγε, εντάξει, η φλόγα πέρασε αλλού, μπορώ να φύγω τώρα. Πίστευε επίσης στην ασφάλεια της σωτηρίας. Να το πω αλλιώς. Πίστευε ότι ο εγγυητής της σωτηρίας είναι ο ψευδής Θεός. Και όχι εμείς οι επιρρεπείς στην αμαρτία. Για εκείνον αυτό δεν ήταν θέμα θεωρητικό, αλλά βιωματικό. Συχνά αναφερόταν σε μια γιαγιά, νομίζω όλοι οι μαθητές μπορούν να θυμηθούν αυτή τη γιαγιά, που για χρόνια ήταν πιστή στην Εκκλησία και στην υπηρεσία, που όταν της είπε ο πατέρας μου ότι μπορεί να ζει με τη χαρά και την ελπίδα του ουρανού, εκείνη του απάντησε, ελπίζω να είμαι άξια. Για τον πατέρα μου αυτό ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία. Να είναι κανείς μέσα στην Εκκλησία για χρόνια γεμάτος ενοχές και αμφιβολίες για την ίδια του τη σωτηρία. Πάλευε και δίδασκε για να μην ζήσει κανείς άλλος μέσα σε ενοχές, αλλά μέσα στη χαρά της χάρης του Θεού. Ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά ότι η δική του σωτηρία δεν βασιζόταν στη δική του αξία, αλλά στη χάρη του Θεού. Και όταν μιλούσε για τη χάρη του Θεού, συνεπερνόταν, το δάκρυ ήταν πάντα έτοιμο. Μπορεί να δυσκολευόταν να προφέρει τη λέξη χάρη. Αλλά το δάκρυ του διακήρυτε αυτό που η γλώσσα του αδυνατούσε να προφέρει. Επειδή ξέρω ότι μόνο εξαιτίας της χάρης του Θεού είχε σωτηρία, μπορούσε να είναι πολύ ειλικρινής για τα σφάλματά του και να παραδεχτεί τα λάθη του. Και στα τελευταία χρόνια με μεγάλη άνεση το έλεγε σε όλους ότι περιμένει να φύγει με χαρά να είναι στην παρουσία του Κυρίου. Αν λοιπόν δεν ήταν ο καλύτερος διπλωμάτης, είναι μια κάποια αδυναμία, ναι. Αλλά για μας μένει το κέρδος ότι ξέραμε σε ποιον πίστεψε. Μένει το κέρδος ότι είδαμε έναν άνθρωπο με πάθος για την αλήθεια. Μπορεί να διαφωνούσα σε πολλά πράγματα με τον πατέρα μου, αλλά η σφραγίδα του είναι πάνω στη ζωή μου και στη ζωή των αδελφών μου. Βρίσκομαι στην Ελλάδα επειδή εκείνος το αποφάσισε. Μιλώ ελληνικά επειδή εκείνος επέμενε.
Είμαι στο βιβλικό κολέγιο επειδή ο εκείνος με ενέπνευσε. Είμαι στην εκκλησία της Πεύκης επειδή με πίεσε και με έπεισε. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι μας μες την οικογένεια. Παντρεμένα όλα τα παιδιά με Έλληνες, σφραγιστήκαμε από τις επιλογές του πατέρα μας. Και μένει πάνω μου κάτι ακόμα. Ότι ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους μας, παρόλες τις αδυναμίες μας. Και μπορεί να τις μετατρέψει σε πλεονεκτήματα για τη Βασιλεία Του. Όταν ο πατέρας μου εκπαιδευόταν για ιεραποστολή, του είπε ένας υπεύθυνος εκεί του εκπαιδευτικού προγράμματος, του είπε το εξής: «Αγαπητέ μου νεαρέ, δεν κάνεις για αυτό το πράγμα. Δεν είσαι για ιεραποστόλος». Είχε δει τις αδυναμίες του, βλέπετε. Και ο πατέρας μου πήγε σπίτι του απογοητευμένος, καταθλιμμένος, συγκλονισμένος. Και καθώς είχε γονατίσει θλιμμένος, ακούει στο ραδιόφωνο ένα τραγούδι. Να το πω στα αγγλικά, δύο στίχους και μετά στα ελληνικά. «Jesus, use me. Lord, please don't refuse me. For surely there's a work that I can do. And even though it's humble, help me my will to crumble. Though the cost be great, I will work for you». Ιησού, χρησιμοποίησέ με, μη με απορρίπτεις. Σίγουρα υπάρχει ένα έργο που μπορώ να κάνω κι εγώ. Ακόμα κι αν είναι έργο ταπεινό, κάνε το δικό μου θέλημα να καταρρεύσει. Και αν το κόστος είναι μεγάλο, εγώ θα εργαστώ για σένα.